Πάμε σε ένα πραγματικό γεγονός, τηλεφωνική γραμμή, ή μάλλον να σας κάνω μια εισαγωγή. Η εφορία δεν καταλαβαίνει Θεό. 2,5 ευρώ πήρε από βιβλιάριο κατάθεσης για οφειλές προς το δημόσιο. Και μάλιστα από σύνταξη. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι μια καλή φίλη, είναι η κυρία Αντιγόνη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυτά. Τι μου κάνετε, σας πήρε το μεγάλο ποσό των 2,5 ευρώ η εφορία? Πήρα να πάρω, είχα αφήσει 9 ευρώ μέσα και μου πήρε τα 2,5 ευρώ. Σας... Και με έκανε να κάνω τόσα χαρτιά να αλλάξω το, επειδή ήταν το όνομα του παιδιού μου. Το όνομα του παιδί μου έχει δανειστεί κάποιος συγγενής μου και έχει ανοίξει ένα μαγαζί και δεν το χρωστάει το παιδί μου γιατί είναι άνεργο, αλλά το χρωστάει αυτός ο συγγενής. Και κάνατε και χαρτιά προκειμένου να πάρει τα 2,5 ευρώ το κράτος από εσάς. Πήρανε τα 2,5 ευρώ από τη σύνταξη. Ναι. Τα πήραν από το βιβλιάριο που παίρνω τη σύνταξη τα 2,5 ευρώ, γιατί δεν είχα βάλει άλλα παραπάνω, μόνο 9 ευρώ είχαν μείνει. Μάλιστα. Και μου τα πήρανε τα 2,5. Και είχα και σε ένα βιβλιάριο του ταχυδρομείου 20 ευρώ. Και πήρα προχτές να τα πάρω, γιατί εγώ είμαι ανάπηρη γυναίκα με πατερίτες. Και πήρα τηλέφωνο τη διευθύντρια να μου βγάλει τα 20 ευρώ να πάρω ψωμί. Και μου λέει, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, σου έχουν πάρει τα 10 ευρώ από τα εφορία. Και τα 10 θα έχουν δεσμεύσει. Δεν μπορεί να τα πάρει. Πρέπει να δει εδώ να σου πει. Σε ποια εφορία νίκεται? Σε ποια εφορία? Δεν θέλω να την πω. Καλύτερα να μην την πείτε. Ένα λεπτό τώρα. Όχι. Είχε 20 ευρώ. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ. Είναι μεγάλο πρόβλημα με το παιδί. Ναι, ένα λεπτό τώρα. Είναι σοβαρό το θέμα. Απ' τη μια τραγικό, το κράτος δεν τραγικό, είναι τραγικό, τραγικό, δεν είναι, κύριε Φίλιππα. Κύριε καθηγητά, αγαπητέ κύριε καθηγητά, εσείς ξέρετε, εδώ έχετε ένα ολόκληρο τόμο για όραμα Ελλάδος και ανάπτυξη, όπως λέει το ΚΕΠΕ, και έχουμε μια γυναίκα. Δεν είναι, θα μου πείτε τώρα, για 2,5 ευρώ το έκανε θέμα. Είναι σημειολογικό αυτή τη κατάσταση, γιατί εμείς ξέρουμε ότι για σύνταξη. Με εντολή Σαμαρά. Πριν από 15 μέρες, θυμάσαι. Προκλητικό είναι. Θυμάσαι τι είπε ο Πρωθυπουργός. Προκλητικό είναι. Πριν από 15 μέρες. 17 εκατομμύρια έχουν βγάλει άλλοι έξω. Α, μπράβο. Και πάνε και παίρνουν 2,5 ευρώ από τα λογαριασμού, κυρίε. Αυτή είναι η ενόχληση. Λοιπόν, δεν είναι προκλητικό αυτό. Τι δεκαετίε που έχει βγάλει. Ένα ακούσουμε την κυρία Γιάννη μου, ένα λεπτό. Σήμερα αυτή τη στιγμή που πήγα να πάρω τα 10 προχθές, δεν έχω ψωμί να πάρω. 400 ευρώ δίνω, 220 στο Νίκη, 85 έδωσα στη ΔΕΗ και δεν έχω να πάρω ούτε ένα κιλό ψωμί. Είμαι ανάπηρη, με φιλοξενεί ο γιος μου, εδώ πέρα και είναι άνεργος. Το καταλαβαίνετε. Είναι αυτό, είναι σημειολογία των ημερών και πήγατε να πάρετε και τα 20 που είχατε στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και δεν μπορέσατε ούτε αυτά να πάρετε. Όχι, ούτε αυτά. Μου πήρανε τα 10 και τα άλλα 10 τα έχουν δεσμεύσει. Πρέπει να πάω με τις πατερίτσες στο ταχυδρομείο. Ναι. Θα με πάνω, όχι να πάω, γιατί δεν περπατάω πολύ. Και να κάνω χαρτιά να μπορέσουν να τα αποδεσμεύσουν για να τα πάρω. Δεν το πιστεύω. Στο ταμιευτήριο το έχετε λογαριασμό. Στο ταμιευτήριο είναι λογαριασμό. Δεν τηλεφωνεί στο Φιλιππίδη. Δεν τηλεφωνεί στο Φιλιππίδη από τις τουρκικές φυλακές και έδινε δάνεια 100 εκατομμυρίων χωρίς αντίκρισμα. Είναι φοβερό αυτό το οποίο λέει αυτή η γυναίκα με παιδί άνεργο, κύριε καθηγητά. Φραϊκό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Τελικά είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι μπορούν να είναι δίπλα στην εκάστοτε εξουσία. Και θα δείτε ονόματα, φίλες και φίλοι, τις επόμενες μέρες για δάνεια του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου χωρίς κάλυψη που θα τρίβετε τα μάτια σας. Και κύριε, απίστευτο πακτολό χρημάτων που πήγαινε αριστερά και δεξιά και πολύ καλά κάνει εισαγγελία και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Μισό λεπτό, αγαπητή μου κυρία. Έχουμε τον κύριο Στρατουλάκο. Ευχαριστώ την κυρία Αντιγόνη.